Στο στούντιο μαζί μας, εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση, βρίσκεται μαζί μας ο πρόεδρος του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, ο κύριος Αρτέμης Σόρας. Κύριε Σόρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους συνέλληνες στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε Σόρα, πραγματοποιήσατε μια περιοδεία, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα την πραγματοποιείτε σε όλη τη Θράκη και σήμερα ήσασταν στην Αλεξανδρούπολη. Μπορείτε να μας πείτε τον λόγο της περιοδίας σας? Εκεί που δεν έρχεται κανένας, βλέπετε ότι αυτές τις ημέρες και αυτή την εποχή κανένας πολιτικός δεν ανεβαίνει σε ακριτικές περιοχές και δει στην Θράκη. Ήταν υποχρέωσή μας να έρθουμε στη Θράκη, να ενώσουμε όλους τους Έλληνες, να ακουστεί το μήνυμα της Ελλήνων Συνέλευσης και της παλαιγενεσίας όλων των Ελλήνων, αλλά και να διώξουμε και όλους τους φόβους από όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και να ενώσουμε όλους τους Έλληνες στην τεράστια λεωφόρο την Ελλήνων Συνέλευσης. Εσύ. Πώς μπορεί κάποιος να γίνει? Βασικά, ας ξεκινήσουμε πρώτα να μας εξηγήσετε λίγο τις δικές σας τις πεποιθήσεις και τις πεποιθήσεις των μελών της Ελλήνων Συνέλευσης. Μέλη είναι όλοι οι Έλληνες. Ουσιαστικά είναι η πραγματική δημοκρατία. Στη βάση και στην αρχή. Και ως θεώρημα, αλλά και ως πρακτική εφαρμογή. Η πραγματική δημοκρατία που ποτέ δεν εγκαθιδρύθηκε στις μέρες μας σε καμία χώρα του κόσμου, αλλά και στην Ελλάδα. Μιλάνε όλοι για δημοκρατία στον πλανήτη, αλλά ουσιαστικά είναι μια φεουδαρχική κομματοκρατία με πολύ φασισμό και πολύ δικτακτορία. Έτσι, στην πραγματική δημοκρατία, όπου ο πολίτης είναι ο πλήτης και αυτός έχει στα χέρια του την πολιτική. Έχουν μεθοδεύσει και έχουν πάρει την πολιτική από τον κόσμο. Αυτή τη δύναμη της πολιτικής θα την ξαναδώσουμε στον κόσμο, μαζί και με όλο του τον πλούτο. Άλλωστε, πρέπει να ξέρετε ότι είναι τεράστιος ο πλούτος των Ελλήνων, ο οποίος είναι αποδεδειγμένος με έγγραφα, με υπογραφές από τον ΟΗΕ, από παγκόσμιους δικαστές και από την κυβέρνηση, που κάθε χρόνο υπογράφεται ο παγκόσμιος ισολογισμός. Βλέπουμε 3 εκατομμύρια. Μόνο ένα λογαριασμό που έδειξα και όπου εκεί στερεώνεται και το ξεχρέωμα των Ελλήνων είναι 115 τρισεκατομμύρια, ο οποίος είναι του Έλληνα κυρίαρχου ηθαγενή. Έτσι, μπαίνουμε σε μια διαδικασία ο κόσμος να μάθει τη δύναμη του, τον πλούτο του, να μάθει τη δύναμη του κράτους του, γιατί αυτό είναι το κράτος, είναι η δύναμη του λαού. Η πολιτική που ανήκει σε αυτόν, ουσιαστικά πολιτική είναι οι πολίτες που κάνουν πολιτική. Όχι κάποιοι άλλοι αλλογενείς, ανθέληνες ή τουλάχιστον κάστες, είτε με κόμματα είτε με ιδεολογίες, να κυβερνούν τον πολίτη. Αυτό απαγορεύεται στη δημοκρατία. Η πραγματική δημοκρατία έχει δημόσια διοίκηση. Εκεί πάμε, γι' αυτό και φτιάχνουμε. Οι πολίτες φτιάχνουν δημοτικούς οργανισμούς Ελλήνων Συνέλευσης αυτόνομους σε όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας, όπως είναι και στην Αλεξανδρούπολη, όπως ανοίγουν άλλα 3 καταστήματα στην Αλεξανδρούπολη, οργανισμοί αυτόνομοι με διοικητικό συμβούλιο, όπου από εκεί θα βγει ο βουλευτής, άμα το θέλετε, ή ο εκπρόσωπος του λαού, του δημοτικού διαμερίσματος, με δημοκρατικές διαδικασίες για την κεντρική σκηνή της διοίκησης. Το θέμα είναι, κύριε Σόρα, όπως λέτε, πώς θα πετύχουμε την αληθινή δημοκρατία? Είναι ήδη γραμμένη, είναι ήδη τακτοποιημένη, είναι σφραγισμένη από το Σεπτέμβριο στον Άριο Πάγο με μια πραγματικά ελάνια διακήρυξη, η οποία αποτυπώνει και τα δικαιώματα. Μάλλον δεν μου αρέσει η λέξη δικαίωμα. Ξέρετε, το δικαίωμα το έχουν οι σκλάβοι. Οι ελεύθεροι Έλληνες, οι ελεύθεροι άνθρωποι δεν έχουν δικαίωμα. Έχουν δικά τους και δίκαια. Έτσι, δικαίωμα μπορεί κάποιος που έχει πολιτεία να δώσει το δικαίωμα σε έναν επίλυδα. Άρα, δεν γίνεται στην Ελλάδα οι Έλληνες να νιώθουν επίλυδες. Οι Έλληνες είναι το γένος, είναι η οικογένεια, είναι ο οίκος του γένους και δίνουν δικαιώματα σε άλλους αλλογενείς που θα επισκεφθούν τη χώρα μας. Έτσι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις λέξεις. Άρα δεν έχουν δικαίωμα. Μέσα λοιπόν στη διακήρυξη είναι τα δίκαια και τα δικά τους στον παγκόσμιο ιστό όλα αυτά τα χρόνια του έθνους των Ελλήνων, γιατί πραγματικά οι Έλληνες είναι έθνος, είναι το μοναδικό έθνος στον πλανήτη, είναι οι Έλληνες, δεν υπάρχει άλλο έθνος με την έννοια αυτή. Οπότε τους δίνουμε τη διακήρυξη, η οποία είναι επιστοποιημένη και στον ΟΗΕ, όπου τις επόμενες μέρες ενδεχομένως να πάρω register από τον ΟΗΕ, είναι επιστοποιημένη στον Άριο Πάγο, ο Εθνικός Πολιτικός Φορέας των Ελλήνων, όπου υπέγραψαν πάνω από 110 γραφεία οργανισμοί στην Ελλάδα, αυτόνομοι, να δημιουργηθεί ο Πολιτικός Φορέας του Έθνους. Χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα. Άρα, δεν έχει να κάνει με εμάς αν είσαι χριστιανός, αν είσαι μουσουλμάνος, αν είσαι Ιαχωβάς, πεντακοστιανός, αν είσαι Ολυμπιακός, αν είσαι Παναθηναϊκός. Με εμάς έχει να κάνει με μια πολιτεία των πολιτών, όπου μπορούμε να συμβιώσουμε και να ζήσουμε όλοι μαζί με κανόνες το αξιακό μας. Πραγματικά υπάρχει ένα ελάνιο αξιακό πρωτόκολλο, το οποίο είναι 33 πρωτόκολλα, όπου από εκεί απορρέουν οι νόμοι, από εκεί απορρέει όλη η διαδικασία που θα βγαίνει και πώς θα κυβερνηθεί η Ελλήνων πολιτεία.
ουσιαστικά εγκαθιδρύεται η Ελλήνων πολιτεία, ο πλανήτης έχει κρίση πολιτικής και αυτή τη στιγμή πραγματικά η Ελλάδα και οι Έλληνες με τη διανόησή τους, με την νόησή τους. Το έχουν ξανακάνει δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε καλά, το κάνουμε. Είναι όλοι οι μηχανισμοί έτοιμοι για τη μεγάλη παλαιγενεσία ώστε να μπει η Ελλήνων πολιτεία με αξιακό και με πρωτόκολλα στο δρόμο και στη λεωφόρο της ελληνικότητας. Κύριε Σόρα, την τελευταία εβδομάδα έχω μιλήσει με πάρα πολλούς πολίτες, άλλους στο δρόμο, άλλοι με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου κάνουν όλη την ίδια ερώτηση. Μπορεί ο κύριος Σόρα να μας βοηθήσει οικονομικά? Η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, είναι λίγο ξύμορο να είναι οι πολίτες σου οι κυρίαρχοι με έναν πλούτο που το έχουν όλοι μαζί και με ένα τεράστιο δικαίωμα παγκόσμιο. Είναι πάνω από 1000 λογαριασμοί παγκόσμιοι όπου απέδειξε το μυστικό των μυστικών, τα οποία είναι δικά τους, και αυτός ο πάμπλουτος άνθρωπος να σου ζητάει βοήθεια. Βεβαίως όμως δεν είναι θέμα βοήθειας, είναι υποχρέωσή μου αυτό που κάνω. Έχω πει ότι συχαίνω με τη λέξη ευεργέτης και φιλανθρωπία. Δεν υπάρχει λέξη φιλανθρωπία στη γη από άνθρωπο. Άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει σε άλλον άνθρωπο φιλανθρωπία και δεν μπορεί να είναι κάποιος φίλος του ανθρώπου. Φίλος του Γιώργου, φίλος του Πέτρου, φίλος του Βαγγέλη ή της Λίτσας μπορεί να είσαι. Φίλος του ανθρώπου εν γέννη ως οντότητα δεν μπορεί να είσαι. Ο φιλάνθρωπος είναι μόνο Θεός και κανένας άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος που κάνει φιλανθρωπία είναι σαν να δηλώνει ότι είναι κάποιος ανώτερος από τον άνθρωπο. Και αυτό απαγορεύεται. Έχω πει ότι είμαι ένας μηχανισμός. Σαφώς ξέρω πολύ καλά όλη την παγκόσμια σκηνή, την παγκόσμια οικονομία. Ξέρω όλα τα τερτύπια του, αν το θέλεις. Είμαι ο καλύτερος και έχω βάλει μια τεράστια λεωφόρο με κλειδωμένους μηχανισμούς και μια κλειδωμένη διαδικασία υπέρ του κυρίαρχου Έλληνα γενή ανθρώπου. Έτσι, σήμερα όλοι οι Έλληνες μου και όλοι οι συνέλληνες και ακόμα και αυτοί που ζουν στην επικράτεια που δεν είναι Έλληνες, αλλά είναι, δεν θα πω τη λέξη φιλέλληνας γιατί δεν υπάρχει φιλέλληνας, αλλά αυτός που ζει μαζί μας μπορεί να ξεχρεώσει όλα του τα χρέη στις τράπεζες, στην εφορία, στα ταμεία. Από τη βδομάδα που μας έρχεται θα μπορεί να ξεχρεώνει τη ΔΕΗ το νερό. Παράδειγμα, και εσείς στο σταθμό σας πληρώνετε ΔΕΗ και αν δεν κάνω λάθος θα είναι και αυξημένη. Μπορείτε αύριο με τα χρήματα των Ελλήνων που έχουν το σταθμό, ακόμα και της εταιρικής μορφής που διαθέτει ο σταθμός, γιατί δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ενδεχομένως να μην είναι, ή μπορεί να είναι σε φυσικό πρόσωπο. Ουσιαστικά από τα δικά σας χρήματα που σας ανήκουν βάσει όλων των νόμων που κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί, ούτε η Βουλή μας, ούτε οι κυβερνώντες. Οι αλλογενείς και οι μη, η Ενωμένη Ευρώπη, υπογράφουν όλοι οι μηχανισμοί και τα οποία θα ήθελα πολύ να το κάνετε μια εκπομπή, ειδικά ένα ρεπορτάζ για τον πλούτο των Ελλήνων στο κανάλι σας και να αναλύσετε τα πάντα, γιατί είναι δικά σας, δεν σας κάνω καμία χάρη. Είναι δικά σας τα χρήματα. Έτσι, υπογράφεται μια εντολή εξουσιοδότησης του ίδιου του κυρίαρχου Έλληνα Ιθαγενή, ώστε να πάρει τα χρήματα από συγκεκριμένους λογαριασμούς που αναφέρονται μέσα και είναι επιστοποιημένοι από 28 παγκόσμιους δικαστές, από την κυβέρνηση κάθε χρόνο, από τον Πρόεδρο Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομικών και όλα αυτά τα καλόπεδα που σε βάλαν στα μνημόνια και σε κοροϊδεύουν σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη η προδοσία που γίνεται και στις επόμενες μέρες θα έχουν βαριά θέματα για όλους τους κυβερνώντες και τη Βουλή που αυτή κυβερνάει. Η Βουλή τη χώρα μας, να ξεχρεώσετε όλες τις οφειλές, τις αυτές που χρωστάτε, αλλά και ό,τι στο μέλλον έρθει. Άρα, καλώ όλους τους πολίτες να μπουν στα γραφεία και να δημιουργήσουν και γραφεία εστίες των Ελλήνων. Γιατί η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και η Ελλάδα δεν είναι ούτε του Σόρα ούτε κανένας άλλος. Εγώ είμαι κομμάτι δικό σας. Άρα, όλοι μαζί είμαστε η Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν ξεχρεώνει όλη η Ελλάδα. Μπορούν να υπογράψουν τις τράπεζες, να υπογράψουν την εντολή εξουσιοδότησης από τους συγκεκριμένους λογαριασμούς και να αναγκάσουν όπου χρωστάνε να πάρουν αυτά που χρωστάνε και ό,τι στο μέλλον θα έρθει. Εφορίες, τράπεζες, ΔΕΗ, νερό και δημοτικά τέλη. Έτσι. Και οι Δήμοι θα έχουν χρήματα και η ΔΕΗ δεν θα έχει πρόβλημα να πουληθεί και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στην αγορά. Μπορούν όχι να τους βοηθήσω, τους βοηθάω και πρέπει να έρθουν αυτοί να παραλάβουν τον πλούτο, τα λεφτά τους, τη δύναμη του κράτους τους, τη δύναμη του Έλληνα πολίτη, να την πάρουν γρήγορα στα χέρια τους και να κάνουν το αυτονόητο. Να πάρουν τη χώρα στα χέρια. Η Ελλάδα στα χέρια των Ελλήνων. Να μην ξαναφοβηθεί κανένας. Είμαστε πολύ μεγάλη οικογένεια. Είμαστε η μεγαλύτερη οικογένεια αυτή τη στιγμή που μαζεύεται στην Ελλάδα. Συστρατεύονται χιλιάδες Έλληνες και ελληνικές ψυχές ελάνιες που καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει σε μια πολύ δομημένη διαδικασία, καθαρά ελληνική, η οποία έχει όλα τα όπλα, έχει όλο τον πλούτο, έχει τη δύναμη, έχει το στόχο, έχει το σχέδιο και έχει την πραγματική δημοκρατία γραμμένη και υπογεγραμμένη στον Άριο Πάγο με πρωτόκολλο από το Σεπτέμβρη.
για οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, αλλά για το πολύ μεγάλο φινάλε της τεράστιας ελληνικής εθνοσυνέλευσης, μιας πραγματικής εθνοσυνέλευσης που θα εγκαθιδρυθούν τα Ελλάνια πρωτόκολλα. Το μέλημα όλο της ελληνοσυνέλευσης είναι η εθνοσυνέλευση. Δηλαδή η υπογραφή κάθε Έλληνα εκτός της κάλπης που είναι κάλπικη, που μπορεί να ψηφίζει ό,τι θέλει, αλλά τελικά μετράνε κάποιοι αλλογενείς Χαζαρομογγόλοι, οι οποίοι με κάποιες εταιρείες, οι οποίες είναι ιδιωτικές και κλέβουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτή τη φορά στην Εθνοσυνέλευση θα γίνει με όνομα τεπώνυμο, με ταυτότητα. Είσαι ο κύριος Τάδε και ψηφίζεις την Ελλήνων Πολιτεία, που ψηφίζεις με το όνομά σου, χωρίς κάλπη, γιατί το λέει και το όνομα. Κάλπη σημαίνει κάλπικο, σε κοροϊδεύουν. Φτάνει οι κοροϊδίες μέχρι εδώ. Κύριε Σόρα, τα σχέδιά σας για το κοντινό μέλλον ποια είναι? Για το κοντινό μέλλον. Τι σκοπεύετε να κάνετε στο επόμενο διάστημα? Υπάρχει μια τεράστια δράση στη Μακεδονία με τα κεντρικά που ανοίγουμε εκεί. Έχουμε γύρω στις 27 εσύ στην Μακεδονία. Υπάρχει μια οργάνωση γύρω στο 1000 πολεμιστών μας, οι οποίοι ενημερώνουν τον κόσμο. Πολεμιστές είπατε. Πολεμιστές. Ναι, έτσι θα τους πω. Πώς θα τους πω? Πολιτικά παιδιά. Είναι άνθρωποι Έλληνες με πραγματικά Ελλάνιες ψυχές. Ξέρετε, εμείς δεν είμαστε ούτε να έχουμε παιδιά του Πολυτεχνείου, ούτε να έχουμε παιδιά από τα ΤΕΗ, ούτε να έχουμε αναρχικούς. Όλα μας τα μέλη και όλοι οι Έλληνες που έχουν συστρατευτεί είναι μια συστράτευση της καθημερινότητας. Δηλαδή, θα δείτε τον επιχειρηματία, τον μαγαζάτορα, τον λογιστή, θα δείτε τον δικηγόρο, θα δείτε τον επιχειρηματία, θα δείτε ακόμα και εφοπλιστή να τρέχει. Δηλαδή, θα δείτε αυτούς τους ανθρώπους της πραγματικής Ελλάδας ενεργής να τρέχει και να βγαίνει να ενημερώσει όλα του τα αδέρφια. Δεν έχει να κάνει με πολιτική διαδικασία. Έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή. Έχει να κάνει με τον ίδιο τον ελληνισμό. Έχει να κάνει με τον ίδιο τον παράγοντα άνθρωπο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με πληρωμένα παιδιά. Ξέρετε, τα γραφεία της Ελληνικής Συνέλευσης δεν τα χρηματοδοτώ εγώ. Ποιος τα χρηματοδοτεί, κύριε Σόρα? Όχι, είναι των Ελλήνων. Είναι σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, είναι των Ελλήνων. Δημιουργείται ένα συμβούλιο 15-20 ατόμων. Αυτοί δημιουργούν το γραφείο. Υπάρχει λοιπόν μια μη κερδοσκοπική, γιατί έτσι λειτουργούν όλα. Καταλαβαίνω. Ναι. Όπου αυτό έχει συμβούλιο με ένα αυστηρό ελληνικό καταστατικό, αλλά έχει και κανονισμό εσωτερικό και εξωτερικό και εσωτερικό κανονισμό. Σε μια τέλεια δημοκρατία τη ίδια τη πόλη, δηλαδή η Αλεξανδρούπολη, έχει το δικό τη γραφείο. Είναι αυτόνομο το γραφείο, σαφώ συνδεμένο με τα κεντρικά, αλλά είναι των πολιτών, τη δημοκρατία. Όλα αυτόνομα λειτουργούν? Όλα τα γραφεία σα του ΕΣΥ λειτουργούν αυτόματα? Ναι, αυτόνομα. Όλα είναι αυτόνομα. Δεν υπάρχει κανένα γραφείο το οποίο είναι του Αρτέμις Σόρα. Όλα τα γραφεία στην Ελλάδα είναι των πολιτών. Αυτή είναι η πραγματική δημοκρατία. Σήμερα, ξέρετε, δεν είναι θέμα ψήφου. Εγώ δεν ζητάω να ψηφίσει κανεί σε μένα. Η πραγματική δημοκρατία έχει το εκλέγει και το εκλέγεστε στη βάση και στην αρχή να εκλεγεί ο αξιότερος. Άρα, η εκλογική διαδικασία είναι μεταξύ των Ελλήνων, δεν είναι μεταξύ των κομμάτων. Ουσιαστικά αυτή η τεράστια λεωφόρος είναι πολύ μεγάλη. Θέλω να καταλάβετε ότι το κυβερνό κόμμα αυτή τη στιγμή έχει 52 γραφεία ολόκληρο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν υπάρχει στην κυβέρνηση, απλά είναι με πλαστικές εκλογές και πλαστικά αποτελέσματα καθαρά εβραϊκών συμφερόντων. Υπάρχει μια Χρυσή Αυγή, η οποία έχει 42 γραφεία, και υπάρχει μια Ελλήνων Συνέλευση, η οποία έχει 280 στην Ελλάδα και έχει και γύρω στα 25 γραφεία στο εξωτερικό. Στη Μεμβούρνη, στην Αμερική, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Και συνέχεια αναπτυσσόμαστε, στην Αυστρία ανοίγουμε. Είναι καθαρά η ένωση του ελληνισμού απανταχού της γείας. Ξεκάθαρο το μήνυμα. Μαζεύονται, συστρατεύονται οι Έλληνες. Για μας δεν σημαίνει η Ελλάδα μόνο το γεωγραφικό διαμέρισμα που είμαστε σήμερα εδώ. Η Ιωνία και όχι η Τουρκία, και δεν υπάρχει Τουρκία για μένα. Και στα πολιτικά χρόνια της Ελλήνων Συνέλευσης θα καταλάβετε τι σημαίνει Ελλάδα και Έλληνας. Είναι Ελλάδα. Όπου και να πας λοιπόν, όπου υπάρχει ελληνική ιστορία, ελληνικό ίχνος, ελληνική ενέργεια και περπατημένη όλη η γη αυτή, είναι Ελλάδα. Δεν σε καταλαβαίνουμε δηλαδή. Για μας η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ας θέλουν όλα αυτά τα υβρίδια και οι αλλογενείς να κρύβουν την ιστορία μου. Η ιστορία μου είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα δικαιώματά της είναι παγκόσμια και πλανητικά. Θα τα πάρω πίσω μέχρι ένα. Όλα. Ό,τι είναι δικό μου δεν θα επιτρέψω σε κανέναν και δεν θα αφήσω τίποτα πίσω. Ό,τι είναι δικό μου θα το πάρω. Κύριε Σόρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλό σας βράδυ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλοι. Όλοι οι Έλληνες μπορούμε να πάρουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι δικιά μας και δεν είναι κανένας αλλού. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.